Ήμασταν στο δημοτικό παιδάκια, όταν λέγαμε να είχαμε μια μαμά ίδια σαν των άλλων παιδιών, που να είναι στο σπίτι, να πλένει και να μαγειρεύει μόνο και όχι όλο στα γραφεία και στο σωματείο, που για μας ήταν η παιδική χαρά, το πάρκο, το γήπεδο. Και σιγά σιγά, χωρίς να καταλάβουμε πώς, αυτά τα παιδάκια γίνανε κορίτσια που διεκδικούσαν καλύτερο σχολείο, ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, καλύτερο πανεπιστήμιο, δουλειά αύριο με δικαιώματα. Γίνανε γυναίκες που βγήκαν στην κοινωνία με ξεκάθαρο στο μυαλό ότι πρέπει να δουλεύουν χωρίς αυταπάτες για την εκμετάλλευση στην εργασία, για την ανισοτιμία του φύλου, τη σκληρότητα του αγώνα που ακολουθεί όταν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Ότι θα πολιθείς, θα πεινάσεις, θα σου ρίχνουν λάσπη. Ακόμα και τη ζωή μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσουμε, όπως κάνανε τόσοι άλλοι για μας. Έτσι ήταν η μάνα μας, γαλουχημένη μέσα από το κόμμα της εργατικής τάξης, που οι αρχές του διαπερνούσαν κάθε φάση της ζωής της. Ήταν μόλις το 82 όταν γεννήθηκε η αδερφή μου και είχε θεσμοθετηθεί η ονοματοδοσία και ο πολιτικός γάμος που μαζί με τον πατέρα μου την κάνανε πράξη, αφού οι κομμουνιστές παλεύουν τα ζητήματα στο σύνολό τους και όχι με εκπτώσεις και 2 μέτρα και 2 σταθμά, θωρακίζοντας μας παράλληλα από τις αντιδράσεις από οικογένεια, σχολεία και φίλους εισαγωγικά. Ήταν το 90-91 που δεν δίστασε γυναίκα πράμα να πιαστεί στα χέρια με τους συντρόφους σε εισαγωγικά που ήθελαν να πετάξουν από τα γραφεία στα σκουπίδια τους τόμους του κεφαλαίου, τα άπαντα και τα λοιπά και που τελικά πέρασαν στην απέναντι πλευρά της δικαιλίας, στο συνασπισμό. Ήταν την ίδια περίοδο που έκανε 2 δουλειές για να μας μεγαλώσει, δείχνοντάς μας το δρόμο της ανεξαρτησίας για τις επιλογές στην προσωπική μας ζωή. Και ήταν το 2017 και μέχρι τώρα που με σεμνότητα, απίστευτη αντοχή και υπομονή έδωσε την τελευταία μάχη, αυτή την άνηση από την αρχή με μόνο όπλο ότι έχει εκκρεμότητες και θα το παλέψει. Με μικρά λοιπόν και μεγάλα παραδείγματα, με πράξεις και όχι πολλά και μεγάλα λόγια, με τις αδυναμίες της και τα ανθρώπινα λάθη, άφησε το αποτύπωμά της, όχι μόνο σε εμάς τα παιδιά της, αλλά και σε πολλούς ανθρώπους που γνώρισε, συντρόφους και μη, φίλους, οικογένεια. Μείνε ήσυχη, μάνα, γυναίκα, αδερφή, φίλη, συντρόφισσα. Τις εκκρεμότητες, τα καθήκοντα θα τα τακτοποιήσουμε, θα μείνουμε δυνατοί και το κόμμα θα δυναμώνει γιατί συνέβαλες αυτό. Πριν νομιμοποιηθεί η αποτέφρωση που ήθελες, παλιά πολύ μας έλεγες ότι όταν πεθάνεις, γριούλα όπως θα ήταν φυσικό, να χαράξουμε μόνο ένα μπουζούκι στο μάρμαρο. Σε αποχαιρετάμε λοιπόν με την αγαπημένη σου ρεμπέτικη μουσική. Μας δίνεις κουράγιο με τη δική σου γλυκιά φωνή. Θα είσαι μέσα στην καρδιά και το μυαλό μας κάθε μέρα.